Το 1970 υπογράφεται μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης της Χούντας και του Αριστοτέλειου Νάση μια σύμβαση με την οποία υποχρεούται η μεν κυβέρνηση να απαλωτριώσει έκταση 10.000 στρεμάτων στον περίφημο Ελαιώνα και τα περβόλια των Μεγάρων, ο δε ο Νάσης να ιδρύσει βιομηχανικό συγκρότημα εργοστασίων αλουμινίου, αλουμίνας, διυλιστηρίου κλπ. Σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από την Αθήνα. Το 1971, Χούντα και ο Νάσης διαφωνούν, έρεται η σύμβαση και μεταβιβάζονται οι μετοχές του ο Νάση στην ΕΤΒΑ. Το 1973, η ΕΤΒΑ, δηλαδή το δημόσιο, δηλαδή η Χούντα, πουλάει στη Στραν, εταιρεία που ίδρυσε επί τούτου η οικογένεια Στρατή Ανδρεάδη, 2.300 από τα 10.000 αρχικά στρέμματα για την ίδρυση διυλιστηρίου. Οι Μεγαρείς, που θεωρούν άκυρη την απαλουτρίωση, καταφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο όμως αναβάλει διαρκώς την εκδίκαση της υπόθεσης. Ξαφνικά, απροειδοποίητα και χωρίς νομική κάλυψη, στις 13 Απριλίου 1973 και τη στιγμή που οι Μεγαρείς βρίσκονται στην Αθήνα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι μπουλντόζες της Στραν Όταν έγινε αντιληπτή η επιδρομή, 800 περίπου κάτοικοι, κυρίως γυναικόπαιδα, έτρεξαν και σταμάτησαν τις μπουλντόζες. Την επομένη, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος υπόσχεται την αναστολή των εργασιών για να επανεξεταστεί το θέμα. Υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα, αφού 20 μέρες μετά υπογράφεται η οριστική σύμβαση για την κατασκευή του διυλιστηρίου στον Ελαιώνα των Μεγάρων. Μετά τον νέο αυτόν εμπεγμό, οι Μεγαρείς καταφεύγουν και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ορίζει τελικά τη συνεδρίαση για τις 16 Νοεμβρίου 1973, ημερομηνία που έμελε να σηματέψει την Ελλάδα. Καμία κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που κάνει τούτη η κυβέρνηση σήμερα. Που καταστρέφει τους φτωχούς να ενισχύει τους πλουσίους. Εδώ όμως να τα παίρνω από εμάς τους ταλέπορους, τους φτωχούς που έχουμε χύσει το αίμα μας για να αποκτήσουμε αυτές τις περιουσίες και να τα δίνω στον πλούσιο, στον Αντριάδη και στον Ωνάση και δεξιά και αριστερά. Γιατί? Και να πάμε εργάτες τώρα εμείς αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε εργάτες, εμείς θέλουμε εδώ να βγαίνουμε ένα κομμάτι ψωμί με ίδρυτα, να το τρώμε με ίδρυτα. Και να λέμε το να καμαρώνουμε την περιουσία μας. Το κτήμα μας, τη γη. Για το 1940, αν δεν υπήρχε αυτή η γη, θα είχαν πεθάνει πολλοί. Αν δεν υπήρχε αυτή η γη. Αν ήταν οι βιομηχανίες αυτές τότε. Και να μην ήταν η γη. Ο Ανδριάδης είναι η μόνη καταστροφή του Μεγάρου. Ο Σάκης Πάτης εδώ κατέστρεψε 4.000 ελαιόδεντρα. 7.000 φυσικές. Κτηνοτροφία και πολλά άλλα κτηνοτροφικά ζώα. Κατέστρεψε όλο τον τόπο του Μεγάρου. Ο Βασιλικός και η Λάκα που λένε είναι το μόνο κλίμα του Μεγάρου το πιο αξιόχρονο. Οι παππούδες μας που το ονομάσανε Βασιλικό είχε σημασία. Εδώ ενώ εκείνον κατέστρεψε, άραγε και εγώ την ίδια μοίρα με βρίσκει. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ τα έκαμα με πάσα θυσία, με κόπους. Έχω 40 χρόνια
με πλήθρες, χωματόπλήθρες τα εγκαταστάθηκα. Έφτιασα σπίτια, επάντρεψα 6 κορίτσια, τον έδωσα σπίτια. Τώρα δημιουργήθηκα γάντια, σπίτια, κοτέτσια, εγκατάσταση ηλεκτρική και τώρα θέλει να με διώξει. Πράγμα για εμένα αδύνατο. Ή θα πεθάνω εδώ ή δεν φεύγω. Ο τάφος μου θα είναι εδώ χάμω. Ή ούτως ή αλλιώς πεθαμένος είναι. Τις ίδρωστας μου και τις κόπους μου, μου τις τρώει αυτός. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα σκοτωθώ ή θα σκοτώσω. Έχω 10 γελάδες, έχω 160 πρόβατα και παράγω του κόσμου τα κρυάτα. Τα πρόβατά μου τα έκαμα με κόπους και με θυσία. Τα ζώα τις αγελάδες επίσης. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να φύγω. Είναι φύση αδύνατο για εμένα. Θα πεθάνω εδώ. Θα με σκοτώσουνε και θα διατάξω στα παιδιά μου να μου κάνουνε μνημείο να μην με σηκώσουν από εδώ. Η εθνική κυβέρνηση λυπούμε για τις διαλέξεις που μας δώνει. Μας λέει από ένα μέρος και σε εφημερίδες και στην αγροτική τράπεζα να παίρνουμε δάνεια, να φτιάχνουμε κτηνοτροφία. Εγώ έχω 40 χρόνια. Αποκαταστήθηκα. Έκανα κτηνοτροφία και σήμερα μας καταστρέφει. Δεν θέλει πλέον να υποστηρίξει τον αγροτικό κλάδο. Θέλει να υποστηρίξει τις πλουσιοκράτες. Ποτώνα μέρος, εδώ στα Μέγαρα έχει τον Ανδριάδη. Ο Ανδριάδης φαίνεται αφορολόγητος, εμείς φορολογόμαστε μέχρι τη δεκάρα και σε ό,τι παράγουμε. Τρίτο, εδώ το Βασιλικό και η Λάκα Καλογύρου είναι το πιο εύπορο μέρος. Ζούνε χιλιάδες κόσμος, παράγει φιστίκι τόνους, όχι λίγο, πολλούς. Παράγει χορταρικά, δεν μπορώ απλά τα λέω γιατί είμαι αγράμματος και γέρος. Τι ωφέλεια έχει ο αγρότης, καταστροφή τελείως. Μόνο τον Ανδριάδη κοιτάζει, μόνο και επιλέξει ως απλός. Δεν καταδικάζω τον Ανδριάδη. Κι εγώ να ήμουνα, άμα έβρισκα μια τέτοια ευκαιρία, θα βούταγα. Όπως την κατοχή βουτήξαν ορισμένοι πλουσιοκράτες. Καταδικάζω την κυβέρνηση που του δώσε τα δικαιώματα να σκοτώσει 22.000-25.000 μεγαρικό λαό και να ωφελήσει έναν. Τι έχει παραπάνω από το λαό, από τις 25.000 που μείνει τα Μέγαρα, από τον Ανδριάδη. Τρίτο, λυπούμε διότι είναι άγωνα μέρα να πάει. Αλλά πώς θα πάει που έχει όλα τα καλά το γάμο. Έχουμε τη θάλασσα, τρώγαμε το φρέσκο ψάρι, κάναμε τα μπάνια μας. Τώρα θα μας βρωμίσει κυριολεκτικός. Κυριολεκτικός. Η μόνη καταστροφή είναι ο Ανδριάδης στα εργοστάσια. Θα φάμε πετρέλαιο. Όχι εμείς. Εγώ θα βαστίξω 5. Εσείς οι ίδιοι θα φάτε πετρέλαιο. Ούτε κρέας, ούτε αρνί, ούτε γάλα. Έκανα 22.000 τόνους γάλα με δελτίο φέτο. Με φορολογήσετε. Πληρώνω στο γά, πληρώνω σε όλα. Και τώρα θέλετε να με καταστρέψετε. Είναι για εμένα φύση αδύνατο και το παραλαμβάνω. Δεν θα φύγω ζωντανός από εδώ. Ούτε με λεφτά θέλω, ούτε τίποτα. Θέλω την περιουσία μου που τη δημιούργησα
Με κόπους και με θυσία 40 χρόνια εδώ χάμω. Τι είναι τούτο εδώ το κακό, τι είναι τούτο το κακό. Δηλαδή να σου γκρεμάει τη φωλιά σου, να σου παίρνει το ίνε σου, να σου δίνει μια δραχμή και να σου λέει τράβα. Και πού να πάω. Με τα λεφτά αυτά που θα μου δώσει, πού να πάω. Πού να πάω. Θεός να βάνει το χέρι του και να μας λυπηθεί να λες και να μην γίνει αυτό. Ο Θεός είναι ο κύριος Παπαδόπουλος για μας. Αυτή κάτι ματσαράγκα είναι στη μέση. Όλο πονηρά πάνε, παιδί μου. Δεν είναι σωστό αυτό που έγινε. Πώς το λένε. Δεν στέκει νόμιμα. Έχουνε μου φαίνεται εξαντληθεί όλες οι προθεσμίες της αρχής του Ωνάση και ξέρω εγώ τι έχουνε γίνει. Δηλαδή μας έχουν ρίξει σε 3-4, πήγε στην τράπεζα τάδε, μετά στην βιομηχανική, μετά στην ξερογωγική. Τι μπορείς να καταλάβεις εδώ. Πρέπει να είσαι μορφωμένος άνθρωπος, να μην καλλιεργείς χωράφια εδώ χάμω για να ξέρεις τι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να είναι όλος ο κόσμος στο δικαστήριο και να πάνε σε μια ώρα να βγάλουν 6-7.000 ρίζες ελιές. 27 μηχανήματα, βαριά. Μόλις τη σκούντα για πεθεχά το γίνεται. Μόλις την ακούμπαγε έτσι. Δηλαδή παππού. 500 χρόνων ελιές και την πένταγε εξάπως να βγαίνει σε ένα βασιλικό. Την ώρα που το πήραν χαμπάρι ήταν κατόπιν εορτής. Είναι πολλά παιδάκια. Μια φορά εδώ θα αμυνθούμε, εδώ δεν το εγκαταλείπουμε. Γιατί... Την είδα από που τις φέρνανε νομίζω με φεριμπό, τις φέρνανε από εκεί για να μην έβλεπε ο κόσμος. Τις φέρνανε διαθαλάσσεις και τις βάλανε από εδώ πέρα, κάμα να πάρουν. Έτρεξε ο κόσμος, πώς έτρεξε. Στε να πάρουν χαμπάρι, τις είχαν όλες ρημένες κάτω. Σε μια ώρα τις είχαν όλες ρημένες κάτω. 4.500 λεόδεντρα. Βλέπεις την πολιτότητα, παπ, μια τη σελιά χάμου. Άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, άλλα από εκεί. Βγαίνουν πάνω και πάνω. Και απειγυρίζουν έτσι κάτω και τα στρώσανε τα δέντρα όλα χάμου. Τα δέντρα είναι από 200, και από 300, και από 500 χρονοδέντρα. Τι τα φυτέψανε, παππούς, προπαππούδες τα φυτέψανε. Και ήρθανε για μια ώρα, ευχαριστώ δε καπνίζει. Για μια ώρα ήρθαν και τα πετάξαν όλα κάτω. Τους βγήκαν εδώ πέρα 500 χωροφύλακες. Αμήλας και όλα, σε σκοτώσουν και με τα κλόπια. Έτσι το θέλανε και έτσι το κάμανε. Ο Παράς τώρα είναι, μιλάει ο Παράς. Άμα σε φτωχαλάκι το έχεις πάντα τεβουλωμένο. Για σε πήρε ένα φτωχός εγώ. Ας είκαμε έτσι να κόψω ένα γλωνάκι έτσι να ρίξω μια νησπροβατή μας. Ήθελα να με δέσω να με στείλουν στην αγρονομία. Να φάω και ένα μήνα φυλακή και να πληρώσω και 2.000 δραχμές πρόστιμο. Με ένα γλωναράκι που την να κόψω. Αφού κατέβηκε ο νομάρχης με το δήμαρχο και ο... Τι ήταν αυτός, ταξίαρχος, τι ήταν της χωροφυλακής. Μας υπεσχέθησαν ότι εν τω μεταξύ εμείς φωνάζαμε ότι μας καταστρέφουν, μας παίρνουν την περιοχή και θέλουμε να σταματήσουν, να σηκωθούν, να φύγουν. Και μας υπεσχέθη ο νομάρχης ότι με τον διοικητή της αστυνομίας ότι θα πάω μέσα εγώ να εισηγηθώ να σταματήσουν τα έργα. Πήγαμε προημερών, μετά τις εκλογές λίγες ημέρες, μετά το δημοψήφισμα, στο νομάρχη παραπονευτούμε και για τα δηληστήρια και για την αλουμίνα. Και μας λέει τελευταία, αφού μας περίμενε, είχε καλέσει τον ταξίαρχο της χωροφυλακής και έναν ταξίαρχο του στρατού. Και μας λέει προσέχτε, λέει, αν δεν τα βγάλει πέρα, λέει, η χωροφυλακή και μας δίνει τον ταξίαρχο της χωροφυλακής, θα επέμβει και ο στρατός. Και αν ούτε έλεγε αυτά, θα επέμβει και ο στρατός στην περιουσία μας, να μας βγαλιώξουν, να μην μιλήσουμε, να μας βγαλιώξουν. Να δέσουμε τα χέρια μας, να δέσουμε, να αρχίσουμε το στόμα μας και να τους αφήσουμε να μπουν μέσα. Λοιπόν, τι κυβέρνηση είναι αυτή, τι δημοκρατία είναι αυτή, τι ομαλή δημοκρατία. Τι δημοκρατία είναι αυτή. Να μας απειλεί δια της χωροφυλακής και δια του στρατού. Δεν μας είπε για το στόλο και για την αεροπορία. Ότι θα εμπέμβει στόλος και αεροπορία, αυτό δεν μας το πει. Από μένα φαίνεται πως ήταν τελείως δαξτερική η υπόθεση. Γιατί το καταλαβαίνω ότι ήταν ανομία αυτό το πράγμα. Δεν έστεκε. Δεν γινόταν σε άλλα χρονικά αυτό το πράγμα που γινόταν, που γίνεται τώρα. Τέλος. Κατά αυτόν τον τρόπο να σαρπάξουν την περιουσία και να συνεκαταλύσουν, να γλιτώσουν οπουδήποτε θέλουν, δεν γινόταν ποτέ.
να δώσουν δύο σώματα χωροφυλακής για να υποστηρίξουν ποιον τον Ανδριάδη να μπει μέσα να κατασπαράξει τα πάντα. Να βγάνει ελαιόδεντρα, να γκρεμίσει σπίτια, να μην αφήσει Παναγία στα μάτια όρθια. Και τι, να έρθει να στήσει δεξαμένες. Εγώ την κάνω 40 χρόνια τη δουλειά αυτή. Τρέχω μπουσκάρια, πουλάω, ξέρω εγώ, χαλάω, ξανασάγνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Τώρα έρχονται να μας διώξουνε με μια δεκάρα. Εφόσον το χτήμα μου αυτό τώρα να μου το αφήσουν ελεύθερο, παίρνω 15 εκατομμύρια και θέλουν να μου δώσουν 500, 600, 800, 1 εκατομμύριο να σηκωθώ να φύγω. Πού να πάω? Και βλέπετε ότι έχω τόσα ζωντανά έλογα. Αυτή είναι η ζωή μου. Άμα με διώξουν τώρα στα 65 μου χρόνια, πού πρέπει να πάω? Και με αυτά τα λεφτά τι θα πάρω, πιπέρι, για αλάτι. Τι χτήμα θα πάρω, δηλαδή. Θα δώσω ένα χτήμα 30 στρέμματα, 33 στρέμματα, να πάρω μισό στρέμμα με τα λεφτά που μου δίνουν. Έχω αυτό που βλέπετε έξω, αυτό που είναι οι μητελιές. Θέλω να κάνω 500 μοσχάρια. Αλλά εφόσον και η τράπεζα ακόμα επιφυλάσσεται, γιατί είναι απολωτριωμένα του τα δόκα, καταλάβατε. Τι να κάνουμε, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Μια φορά από όλες τις φορές που έχετε έρθει, τώρα είναι καλύτερα, έτσι. Λένε τη κτηνοτροφία, αλλά πάνε να την καταστρέψουν καλά-καλά. Καλά είναι τα εργοστάσια. Αλλά να κάνεις εργοστάσια, να ζει ο κόσμος. Άμα φέρεις εδώ και κάνεις δηληστήρια, εδώ χάμε και κάνεις και αυτά τα καταστροφικά εργοστάσια που λένε το αλουμίνιο, φέρεις την καταστροφή. Τούτα τα εργοστάσια που λένε, που απολυτριούν το τόπο εδώ χάμε, είναι για τον Ανδριάδη, είναι για τον Άση, είναι για τον Ήρκο, για δύο-τρία άτομα. Μήπως, άμα γίνουν δηληστήρια, θα δουλεύει ο κόσμος μέσα εδώ. Να έχουν γίνει εκεί πέρα δηληστήρια. Ο Νάσης, ο Ήρκος θα φτιάξει. Τέσσερις ονοματέ είναι εκεί πέρα. Ένας μηχανικός και τρεις φύλακες. Και πήραν τον κόσμο το μέρος. Και τον κόσμο ούτε τον ρωτάνε ούτε τίποτα. Βγάλανε εδώ φυσικές μέσα εδώ που είχαν περιβόλια, είχαν κλαίγαν οι άνθρωποι. Πήγανε τον βγάλανε, τους βγάλανε από τα σπίτια από μέσα. Ας τα βλέπουν οι μεγάλοι αυτά τα πράγματα. Εκεί νομίζουν ότι κάνουν καλό. Αλλά δυστυχώς για μας είναι θάνατος. Διότι εμείς ζούμε από τη γη. Τα σπήρωμε, ελαιώνα, τα μπέλια, τα πρόβατα. Ζούμε από τη γη. Εκείνος είναι ένας, για και τα ολόκληρη πολιτεία, από εδώ μέσα. Εκείνος είναι ένας και πολεμά να θησαυρείς εκείνο να πεθανούν όλοι οι τέτοιοι. Αφού το βλέπουν καλά έτσι, ό,τι καταλαβαίνουν και δεν μας περνάει κι όλες, ας κάβουν. Μπορώ να το εγκαταλείψω εγώ αυτό το χτήμα, το απέραντο, για να σηκωθώ να φύγω? Πώς θα φύγω και πού θα πάω, 70 χρόνων άνθρωπος? Σας ρωτάω, πού θα πάω, 70. Πρώτα-πρώτα έχει 2.000 δέντρα. Είναι μαντρωμένο το χτήμα, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι εδώ μέσα. Έχει 2.000 δέντρα, να τα μετρήσετε ένα-ένα. Πού να πάω, πότε θα τα ξαναφτιάξω εγώ αυτά τα πράγματα? Μας επήρανε 5.500 πύχες στο Ροσινιόλ, στα Σεπόλια. Δεν επήραμε ένα φράγκο. Μας το βγάλανε και σε κατάσταση ανάγκης, τα πήραν όλα για όλα και τώρα το βγάζουνε σε χρησικτησία του κράτους. Ποια είναι η χρησικτησία? Δηλαδή τώρα είναι η δεύτερη φορά που σας βγάζουν? Η δεύτερη φορά. Η δεύτερη. Τώρα πού να πάμε. Τότε είμαστε εγώ νέοι. Εγώ είμαι παράλληλη. Κατόπιν από συμφόρεση και από πολλά άλλα είμαι παράλληλη. Τούτος εδώ δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του παράλληλης ο άνθρωπος. 7 χρονών άνθρωπος. Πού να πάει? Πού να πάει να δουλέψει? Αυτός δουλεύει μέρα και νύχτα, και εγώ και αυτός. Για να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έχουμε 10 παιδιά. Έχουμε 8 κορίτσια και 2 αγόρια. Πώς θα τα αποκαταστούσαμε τα παιδιά μας? Δουλεύαμε και τα τακτοποιήσαμε. Εν μέρη. Είπαμε και εμείς, απάνω τώρα που θα ξεκουραζόμαστε, να ειδούμε. Εμείς σε διάθετη περίπτωση δεν το εγκαταλείπουμε το χτήμα. Εδώ θα μας τάψουν μέσα, εδώ. Εδώ. Από εδώ δεν φεύγουμε. Πάει και τελείωσε. Εδώ είναι η τελευταία μας κατοικία. Και σηκωθήκαμε και ήρθαμε εδώ. Αφού ήρθαμε εδώ, μας εκάλεσε το Χρυσοβενιζέλος και μας έδωσε εναντί της επιζημίωσης μας. Από 100 νομολογίες, από μια δεκαριά χιλιάδες στέρεα λεφτά. Μετά ύστερα είχαμε τα χαρτιά να μας δώσει πολλά, αλλά μετά ύστερα δεν μας τα έδωσε. Μας υπολωτρίωσε τούτο το μέρος και μας λέει, θα σας δώσω από 10 στρέμματα χωράφια, κατά την οικογένεια μου είναι. Και μας τα έδωσε, τα απολωτρίωσε από τα μοναστήρια και τα έδωσε τα μισά στους πρόσφυγους και τα μισά στους μεγαρίτες, στους αχτίμονες.
Τώρα ήρθαν τούτοι, μα λέει φύγετε. Πού να πάμε. Έχουμε άλλους πόρους. Έχουμε να λυτζήσει. Στοιχείο που πήγαμε ήταν Παρίσι. Ωραία, όμορφα. Μ' άρεσε, μεγαλώσα εκεί, παντρεύτηκα εκεί. Μετά που ήρθαμε εδώ, που μας δώκαν τα χτήματα, μας ρίξανε, πιάστε εδώ στην Αγία Αντριάδα. Αφού πιάστε στην Αγία Αντριάδα και κάναμε κάτι λίγα προβατάκια, έκλαιγα κάθε μέρα. Και έλεγα η αμαρτωλή του κόσμου ήμουν εγώ, αφήγω από το Παρίσι να με την ομορφιά της γης και να έρθω εδώ στην τζούγκλα. Το λέγαν παράρτημα της κολάσεως, το καυγάλι εδώ. Και να έρθω εδώ, μέρα νύχτα έκλαιγα, ήβλεπα τα πεύκα και ήλεγα ότι είναι ανθρώποι. Να αφήσει από μια πολιτεία και να σε ρίξω σε έναν έρημο τόπο, γιατί εδώ μην κοιτάζεις τα σπίτια τώρα. Ούτε ένα σπίτι δεν είχε, ούτε ένα πηγάδι δεν είχε. Μια ερημιά, μια σκοτεινιά, ούτε φως, ούτε πουθενά, τίποτα. Θα τα πουλήσουμε γιατί πού να ζήσουμε. Τα πρόβατα πρώτα, πού να ζήσουν, πού θα βοσκήσουν, πού θα πάνε τα πρόβατα. Τα πρόβατα ή άμα δεν βοσκήσουν τους κάμπους, πού θα βοσκήσουν, τη θάλασσα. Θα τα πουλήσουμε και είμαστε και χρεωμένοι στις τράπεζες. Και θα χρωστούμε κιόλας και θα μας τραβούν και θα μας πάρουν και εμάς. Η δύναμή μας είναι αυτά τα πρόβατα. Να ξεχρεώσουμε, να φάμε, να φάνε τα πρόβατα. Μα αυτά είναι. Άμα πουλήσουν τα πρόβατα και μας γραπώσει η τράπεζα, μας θα αρπάξει. Και άμα πάρουν τα χτήματα, πάλι η τράπεζα θα τα πάρει. Άμα θα τα δοκούν εμάς, αφού χρωστάμε. Να τέτοια μας κάνουν. Γιατί τώρα ο κόσμος θα παραμέλησε τα χτήματα με την απολωτρίωση, να μην σε βάλαμε καμιά δεκαριά στρέμματα ραδίκι, όπως ο κορονέος εδώ. Τώρα λέμε, και λέμε, είχαμε μια μηχανή, λέμε να βάλουμε ηλεκτρισμό, να τραβά το νερό. Τώρα λέει θα τα πάρουν, και αν τα πάρουν κρίμα στα έξοδα, και αν τα πάρουν κρίμα στα περιβόλια. Είμαστε όλο με απειλακτάρα. Δεν είμαστε σίγουροι. Όπως τώρα που γοράσανε εκείνο το μέρος, μας το έχουν για οικόπεδα την Αγία Αντριάδα. Ποιος μας πειράζει. Γιατί αγωνιστήκαμε εμείς τόσα χρόνια, αγωνία παιδί μου εγώ. Ήρθα άνθρωπος και φεύγω ράκος. Έπαθα από συμφόρεση, έπαθα από σποδαλαθρίτιδες. Και ενώ ήρθα μια χαρά ήμουνα τον καιρό που κατέβηκα εδώ. Έκανα 14 παιδιά, δεν με πτώησε τίποτα. Τα μεγάλωσα, τα πάντρεψα, τα τώρα τα παραδίνω. Από τι, από τούτο εδώ το πράγμα. Μέχρι σήμερα αυτή τη δουλειά έκανα. Στο περιβόλι, να βγάζω ραδίκι, να βγάζω καρότα, να μαστίζω με τα δέντρα για να γίνουν να πάρουν παραγωγή. Και ήτανε 16 χρόνια συνέχεια τώρα, πρωί βράδυ, το πρωί ο άντρας μου στις 4.30 όρθιος να πάει να τα ποτίσει, να τα μαστίσει. Από όταν γεννήθη ο πατέρας πήγε περιβόλι. Και τώρα να σου λένε φύγε, κατάλαβες. Και να βλέπεις ελιές 200 και 300 χρονών με άνθη γεμάτες, να τις βλέπεις ξαπλωμένες κάτω, ένα γκάμπο ολόκληρο να γίνει για 3 ώρες νεκροταφείο, τι έπρεπε, δεν έπρεπε να κρεμάσουν μαύρες σημαίες. Και ο πρώτος που τις κρέμασε ήμουν εγώ. Γύρω-γύρω από το περιβόλι μου έβαλα 10 σημαίες. Αφού ήταν ένα νεκροταφείο, δεν ήταν κάμπος αυτός. Με την πίεση της Ολοφυλακής, με την πίεση της Ισπανίας, με την πίεση του αντισυνταγματάρχου, με την πίεση του νομάρχου, με την πίεση όλων των παραγόντων που βοηθούν, απροκάλυπτα βοηθούν την πλευρά του. Μπήκανε μέσα, πιάσανε τους παραγωγούς τους, απειλήσανε τους ιδιοκτήτες, γκέλη, γκίνη, όλους αυτούς ας πούμε που είναι 5-6 κατοικίες εκεί πέρα, που ήταν φυστικές, είχαν ζώα από την ατροφία και εγκρέμισε κοτέτσια από την ατροφία, εγκρέμισε φυστικές, εγκρέμισε κατοικίες, εγκρέμισε τα πάντα και από όλα αυτά επλέρωσε μονάχα τον καρπό, το φυστικαιόν ας πούμε, το οποίο δεν πρόκειται να εισπράξουν οι άνθρωποι από την παραγωγή τους. Είδα να ήρθε μια δύναμη από χωροφυλακή με κλόψη με πιστόλια και οι διοικητές πιάσανε να μου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αν μπήκαμε με τσάπες, με πυρούνια να τους χτυπήσουμε, αλλά αυτοί είχαν τα κλόπ στα χέρια και τα πιστόλια και λένε άμα θα σκοτώσετε εσείς 10 από εμάς, εμείς θα σκοτώσουμε 50 από εσάς. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μιλήσανε. Διότι δεν ήρθε σαν Ανδρεάδης να καταλάβει την περιοχή, ήρθε με την ματζούκα, ναι, με την ματζούκα. Διότι άμα έβλεπε τώρα εσύ 200 αστυνομικού εδώ που τα λέμε τώρα και τον εισαγγελέα κοντά, μπορούσε να κολληθεί. Έπρεπε να σου είναι τρελό, να τα παίξω όλα για όλα και να πει ότι και εγώ παίζω τη ζωή μου για να αντισταθώ. Μόνο μια ομαδικότητα θα μπορούσε να μας σώσει. Ένα σε φοβέριζε, έλεγε, θα σκοτώσω, θα κάνω, θα δείξω. Ήρθαν οι χωροφυλάκια και τον αρπάξαν. Πάντως εγώ ή θα με σκοτώσουν ή στη φυλακή ή πάει, δεν πρόκειται να φύγω από εδώ μέσα. Τούτη χειδία που είδα εγώ όταν έβλεπα τα δέντρα, εγώ που κλαίω μία εβδομάδα. Αν ήταν 10-20% θα γινότανε κάτι. Η νύφη μου τρεμότανε. Οι άλλοι δεν βαστάω, δεν αντέχω. Εσύ δεν πάω να ειδώ τα δέντρα. Όλος κόσμος δεν ενδιαφέρει.
Αφού βλέπανε λοιπόν αστυνομία γεμάτος ο τόπος, αυτά σου λέει πού να πάω, τι να κάνω. Το θεωρούσε δηλαδή τετελεσμένο το γεγονός. Και έτσι όπως πάμε εμείς, από τα σπίτια εδώ μέσα θα μας διώξουν. Για να ξυπνήσουν οι μεγαλύτερες πρέπει να γίνει πρώτα το εργοστάσιο εδώ πέρα. Ήρθε εδώ πέρα ο Μακαρέζος, του έδωσε και παράσημα, του θεώρησε ότι έβγαλε και λόγο και είπε τιμή μας που θα γίνουν τα δηληστήρια εδώ πέρα και τόσα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα που προτιμήσαν την περιοχή μας. Επομένως οι μεγαλύτερες τον θεωρούν άμεσα υπεύθυνο τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος έλεγε όχι, γιατί η τσακωτήρια μεταξύ μας έλεγε δεν θα τους επιτρέψει να πούνε μέσα. Το Σάββατο μας το είπε, τη Δευτέρα ξεφανίζεται, πού είναι ο δήμαρχος, πού είναι ο δήμαρχος, ψάχνουμε για τον δήμαρχο και μας λέει ο δήμαρχος έχει φύγει για 4 μέρες. Και λέω αυτό είναι κομπίνα τώρα και του δημάρχου και της κυβερνήσεως και της οροφυλακής και του Ανδρεάδη μέχρι να μας πάνε τα θύματα. Γι' αυτό και παραδοθήκαμε. Γιατί αν είχαμε έναν μπροστά εκεί πέρα και ερχόταν ο δήμαρχος και μας έλεγε δεν θα βγείτε έξω, έχετε τη συμπαράσταση στη δικιά μου, εγώ θα το δεύτερο. Θα σκοτωνόμαστε, αλλά δεν θέλω. Έπρεπε να αναφερθεί διαφορετικά ο δήμαρχος. Όχι εν μυστικότητα. Ενώ το βασιλικό το είχανε ιερό πράγμα, όμορφο. Γιατί παράγει όλα τα πράγματα με τα νερά του. Σπέρνανε με τη λάσπη και θερίζανε πόγια τα γεννήματα. Τα άλλα. Αυτή τη στιγμή έχετε ένας άνθρωπος ο οποίος λέει φύγε λιμιέ από το γάμο, φύγε πάρ' τις κόρες σου, πάρ' τη γυναίκα σου και πήγαινε και κοιμήσου όπου βρεις. Εγώ δεν θα το ανοίξω. Όχι εξορία να με στείλετε, όχι να μου πείτε να με φάτε, οτιδήποτε κάντε μου. Να έχεις μια στάνη παιδιά, να έχεις 10 παιδιά και να σου λέει μάζεψέ τα και φεύγω. Πριν κάνανε έναν πόλεμο για κατάληψη εδάφου. Τώρα λοιπόν το παίρνουν με τα λεφτά και γίνεται το ίδιο. Γιατί να κάνουν πόλεμο να πούμε και να μην κάνουν αυτό το πράγμα. Τοποθετήσανε μια κυβέρνηση και λέει κάνουν ένα νόμο, απολωτρίωση, κατεπήγον. Δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου, έχει το δικαίωμα η αστυνομία, φτιάχνουν τους νόμους όπως θέλουν. Πουλήσανε με αυτόν τον τρόπο όλη την Αττική. Γιατί αυτό που είχε πει κάποτε ο Παπαδόπουλος, δια του λαού, από το λαό, για το λαό. Και φαίνεται πως ο λαός είναι ο Ανδρεάδης. Και οι τόσοι άλλοι βιομηχανοί, για να μην νοιάζονται καθόλου. Και να έχει με τέτοια λύσα. 9 η ώρα νύχτα μέχρι 1 η ώρα. Γκρεμάγανε. Δηλαδή μόνο μέχρι να σημαίνει, άμα με θέλει να με βάλει να πολεμώ για την ελευθερώσω την πατρίδα μου. Τώρα δεν είμαι Έλληνα. Διότι ο καλός ο Μπάνι δεν κοιτάζει μόνο τα πάσα πρόβατα, κοιτάζει και τα δύνατα. Διότι και εκείνο το πάσι πρόβατο θα έρθει μια μέρα να δυνατήσει. Εδώ τούτο τώρα είναι Καρκαρία, είναι κατά χιλιάδε πόσον κόσμο είναι κατά. Για πάμε γίνει τύπου, τι θα έρθει να λες, πάρε αυτό το μπούσι να πάνε να πολεμήσει. Αλλά εκείνο αν έχει κανέναν γιο, θα τον διώξει να τον πάει στην Αμερική. Εγώ δεν μίλησα, ούτε υπήρξαν ποτέ, εμείς είμαστε από πάπου προπάπου εθνικόφρονες. Είμαστε και θα είμαστε όλο ένα. Έρχεται λοιπόν και βάζει την πολτόζα και μου τις πετάει κάτω. Να την κάνω εγώ τι για εθνικό φροσύνη. Εκποιούν και την περιουσία του βασιλέως. Ο βασιλιάς δεν δούλεψε στη ζωή για να έχει χτήματα. Ναι. Καλά κάνανε τον βασιλιά. Τον διώξανε. Σε πάση περιπτώσει. Και στο βασιλιά δεν ξέρω, τίποτα εγώ. Ότι κάνανε μια αλλαγή η οποία ήρθε 360 μίλια. Είμαι μεγαλύτης αγρότης. Είχα ένα χτήμα κάτω στα μέγα ψιών στο σπίτι μου, το οποίο είχα συγκροτήσει από 20 χρόνια. Σε αυτό το χτήμα είχε 2.000 κότες, είχα λαχανόκηπο, τα δέντρα μου. Από τα εισοδήματα αυτά ζούσα την οικογένειά μου. Εφόσον λοιπόν έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση να βιομηχανοποιήσει τη χώρα και παρακάτω που βρίσκονται και οι τεχνοκράτες, πώς τους λένε αυτούς, και οι ειδικοί που μελετούν τα προγράμματα βιομηχανικής αναπτύξεως κτλ. Δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά πάρτε, μπέτε σκυλιά και αλέστε και αριστικά μην δίνετε. Σκοτώστε, φάτε, πιέτε αίμα, οτιδήποτε θέλετε κάντε. Αυτά δεν με ενδιαφέρει να τα πεις. Δεν εξετάζουν δηλαδή τίποτα τελείως την περίπτωση το ότι αν υπάρχει εκεί πέρα ένα τμήμα του ελληνικού λαού, ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που πρέπει και αυτό να αυτοί να ζήσουν. Στις 29 του μηνός ήρθαν οι πρώτοι δύναμης κάτω στο χτήμα μου γύρω-γύρω. Βλέπω τον μοίραρχο της ασφαλείας. Γέννη μου λέει με τα λύπη μου το χτήμα σου θα το καταδαφίσω. Για όνομα της Παναγίας του λέω. Σήμερα πήρα 500 δραγμές και πήγα στην οικογένειά μου. Πήγα λαχανικά και πήγα στην οικογένειά μου. Αύριο θα πάρω άλλες. Οι κότες μου δίνουν κάθε μέρα λεφτά. Δεν γίνεται μου λέει διότι ο Αντριάδης μου λέει πιέζεται από τις συμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει ήταν οι τραγικές στιγμές. Μία εβδομάδα συνεχώς με απειλούσαν για να το εκενώσω το χτήμα. Και μας έλεγε ότι κύριε λέει θα πληρωθείτε. Θα πληρωθούν. Εξολοκλήρωτο. Τελευταία λοιπόν λέει ότι δεν θα πληρώσουμε λέει, τα χωράφια, θα πληρώσουμε τα φυσικόδεντρα και τους καρπούς. Την άλλη μέρα μας λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε τα φυσικόδεντρα, αλλά θα πληρώσουμε μόνο τον καρπό. Την άλλη μέρα μας λένε άμα θέλετε πάρτε τα, άμα δεν θέλετε δεν τα παίρνετε. Εμείς επιτρέψουμε. Ήταν πραγματικό δράμα. Ήταν δηλαδή και οι πέτρες και εκείνες δραγίζαν. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατάσταση είναι πολύ, πολύ για μένα στενόχωρη και είμαι πολύ σκεπτικό να δούμε τι θα κάνω. Να καταφύγω στο μεροκάματο τώρα που ήμουνα ο ίδιος ιδιοκτήτης και έπαιρνα 3,
τρία, αυτά τρία, από τρία επαγγέλματα εισόδημα. Αχ, αλλημονό μας. Δυστυχώς αυτοί πολεμάνε να το κάνουν τέσσερα τσιφλίκια του είναι Ελλάδα. Τέσσερα τσιφλίκια να κάνουν, τέσσερις, ένας ο Νάσης, ένας ο Τάδε να διαμεράσουν την Ελλάδα σε τέσσερις. Και οι άλλοι να είναι μαύροι, να δουλεύουν ήλωτες εκεί γάμο. Και όταν πήγα πάνω να πολεμήσω, μου είπανε να πολεμήσουμε για την περιουσία και για την οικογένεια. Αυτό ήταν ένα ανατριχιαστικό αυτό το οποίο έγινε. Την περίπτωση να δουλέψει εργάτης, πώς θα αντιμετωπίσεις? Δολοφονία. Του λέω τι συμβαίνει, κύριε Αντριάδη, μου λέει, ξέρετε, μου λέει, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά το χτύπασα να το καταφύσω, μου λέει. Του λέω, γιατί, του λέω, εγώ δεν θα του λέω να σου πειράξω ούτε κανένα καράβι, ούτε καμιά επιχείρηση να σου χαλάσω. Μου λέει, είναι επενδύσεις, μου λέει, γιατί του λέω, με φωνάξετε εμένα που υπογράψετε τις συμβάσεις. Τη συμβάση που υπογράψει. Εγώ παιδί μου το έχω μελετήσει. Εδώ θα χαθώ, δεν φεύγει. Το έχω ποντάν μετράγανε. Μη μετράτε, ή θα πεθάνω ή θα πεθάνω. Γιατί όπως με είχαν ζώσει οι κύριοι γύρω-γύρω αστυνομία και μου κάνανε πόλεμο, ήταν φυσικό να σπάσει το ηχικό του ανθρώπου. Εκεί έγινα τρελός. Μόλις βλέπω το Μερσεντές, βούτυξα το δίκανο, θα τον εσκότωνα. Θα τον εσκότωνα εάν τον επισίαζαμε, αν δεν έβγαινε η αδερφή μου μπροστά με τα χέρια ψηλά, θα τον εσκότωνα. Γιατί αυτός έβαλε μετά δύο ώρες την πολιτότητα και μου τα κατάδαψε όλα. Πρέπει να φύγετε, λέει, μέχρι τις 5 η ώρα το βράδυ. Η ώρα 11, ο κύριος Αγγελές. Του λέω, με ποιο δικαίωμα θα μπορέσετε να με διώξετε, κύριε Αγγελές, μέσα από τέτοια περιουσία, μέσα σε 5-6 ώρες. Μου λέει, θα σου δώσουμε 50.000 και θα βγεις μέχρι τις 5 η ώρα το βράδυ. Είναι αδύνατο, λέει ο κύριος Αντριάδης. Λέω, κύριε εισαγγελέα, πρέπει να λέω. Και κύριε εισαγγελέα, του λέω, είστε εισαγγελέα του κυρίου Ανδριάδη για του ελληνικού λαού. Διότι ρωτάτε τον κύριο Ανδριάδη πότε πρέπει να φύγω, και δεν βγάζετε εσείς ο ίδιος την απόφαση για να φύγω μέσα από, από την περιουσία μου. Μπορείτε να μου λέει, θα σε κλείσω μέσα. Κλείστε με, του λέω. Εάν έχετε το δικαίωμα να κλείσετε εμένα μέσα, κλείστε εμένα και αφήστε τον κύριο Ανδριάδη, τον οποίο μου καταπατεί, λέω, την περιουσία. Που είχα 50 χρόνια είχα για να το κάνω αυτό το κτήμα. Και 15 χρόνια είχα τα βυστικότερα από δύο φύλλα. Μα λένε, φύτεψε και εσύ ένα δέντρο. Με πιάνει ο κύριος αντισταγματάρης, κύριος Βασιλόπουλος από την Ελευσίνα, και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, πάντα μου λέει ένα αμαρτία, μου λέει να πλακώνονται οι κότες, μου λέει από κάτω και τα λοιπά. Ένα αμαρτία, του λέω, είναι για αυτούς τους οποίους το κάνουν το έγκλημα. Για μένα δεν είναι αμαρτία, εγώ δεν έκανα τίποτε. Και κότες, όλα τα πάντα. Μετά φωνάζω τον κύριο Αγγελέα. Κύριε Αγγελέα, του λέω, είδατε, του λέω, την ταΐστρα την οποία μας λέτε συνεχώς να μην βγάζουμε συνάλλαγμα στο εξωτερικό, και εσείς βάλατε, λέω, τα τάγκ στον SS μέσα και πιάσατε, λέω, και καταπατήσατε αυτή την ταΐστρα. Αυτή η ταΐστρα, του λέω, 200.000 δραχμές θα στείλω εγώ στην Ολλανδία, του λέω, για να τη φέρω. Λέει, δεν την είδα, μου λέει. Τότε τι είδατε, κύριε Αγγελέα? Μόνο διαταγή, λέω, απλώς δώσατε. Να γκρεμίσουν. Δεν ήξερα πού να βρω ποιος είναι ο υπαίτιος της καταστάσεως, διότι εγώ τράβηξα το αυτόματο στο Βίτσι πάνω και σκότωσα ανθρώπους που με βάλανε οι ίδιοι να τον σκότωνα, τον αλήτη αυτός ο οποίος υπέγραψε να μου καταδαφίσουν την περιουσία μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια μας. Και δεν ξέρω τώρα, έχει θολώσει το μυαλό μου, τι να κάνω. Λέω, να φύγω, να αποδημήσω, να πάω κάπου. Στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπου με πάρει τύφλα για να βρω μεροκάματο. Αντέδρασε η μισή από αυτούς που είχαν τα χτήματα εδώ, γιατί οι περισσότεροι έχουν πολύ μικρά, έχουν μισό στρέμμα, ένα τέταρτο του στρέμματος, καταλάβατε, και δεν τους ένιωξε εδώ. Ενώ αυτοί που ζουν από εδώ, που έχουν περιβόλια, που έχουν εγκαταστάσεις, γελάδια και ξέρω εγώ τι, κότες, κτηνοτροφία, χάλασανε τον κόσμο, τι να κάνουμε. Ναι, γιατί ήθελαν οι συναρτοί, γιατί σου λένε, εγώ άμα πουλήσω εγώ 20-30 στρέμματα και τα πουλήσω, νομίζω πως να τα δώχουν από 100-200 χιλιάρικα το στρέμ. Γι' αυτό σου πάνε προηγουμένο, πηγαίνα για μαλλί και βγαγουρεμένο. Δηλαδή για τα λεφτά έγινε όλη η ιστορία. Για τα λεφτά έγινε, ναι. Γεια σου, τα πληρώνω να δούμε. Ήθελα να μιλήσει κανένας. Ήθελα να του πούνε, ελάτε να σας πουλήσουμε για τα σπίτια μας. Τούτοι όλοι είναι παραδόπης. Μα έπρεπε να ξεσηκωθεί ο κόσμος από 9 αρχής. Τώρα πια είναι αργά. Λέω, αν δεν σε λάσει τα πάρει, λέει, να μας τα πληρώσει, να κάνουμε μια δουλειά. Τώρα, τον έρχεται χοντρίδι. Διότι άμα πρωτόπανε ότι θα πουλήσουν να τα πάρει ο Ανδρέας, είπατε να πεταχτούν όλοι, να πούνε εμείς δεν τα δίνουμε. Τον καιρό που ήταν η διάταση και τον είπαν να πάνε να καταμετρήσουν τις ελιές στα χωράφια του, να πούνε ότι εμείς δεν πάει κανέναν. Να μην πάει κανέναν. Όχι να τρέχουν 5.000 κόσμος μέσα τις ελιές και να σκοτώνονται, ποιος θα πρωτομετρήσει τα χωράφια και τις ελιές. Δεν φταίουν το κράτος, φταίουν αυτοί.
Εκείνο είναι που μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε σαν εγκληματική την ενέργειά σου με το κράτος. Από την ενέργεια αυτή είναι καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή. Η απόδειξη είναι ότι οι επιστήμονες που έχουν έρθει και από την Αμερική και εδώ τόνισαν επανειλημμένως ότι σε περίπτωση που προσθεθεί μέσα σε αυτό το στενό, ας πούμε, και αβαθύ χώρο του Σαρονικού, προσθεθεί ακόμα μία βιομηχανία. Αν όχι 5-10 που έχουν σκοπό να φτιάξουν εδώ, γιατί δεν πρόκειται να φτιάξουν μονάχα εδώ τα δηληστήρια που λένε, σκοπεύουν να φτιάξουν και την Αλκόα. Η Αλκόα είναι ακόμα καταστρεπτικότερη από όλα τα άλλα εργοστάσια. Θα καταστραφεί όλη η περιοχή των Μεγάρων, όλη η περιοχή της Ελευσίνος, ο Σαρονικός όλος θα νεκρώσει τελείως. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, θα τα λένε επιστήμονες. Τώρα, υπάρχει και η άλλη ομάδα, γιατί ο Ανδρεάδης κινείται, ας πούμε, σύμφωνα με τις πλάτες που έχει. Υπάρχει μια άλλη ομάδα, η οποία δεν βαριέσαι, δεν παθαίνει τίποτα ο κόσμος. Τι σημασία έχει και αν γίνει καμπούρης, τι σημασία έχει και αν γίνει παιδί, ας πούμε, ανεμικό, ή θα γίνει ανάπηρο, όπως γίνανε στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τον Ανδρεάδη διαφέρει το θέμα του περιβάλλοντος και το θέμα της καταστροφής, ας πούμε, και τρυπάσεως του Σαρονικού ολοκλήρου. Αυτούς ενδιαφέρει το πώς να βγάλουν λεφτά. Εν ονόματι λοιπόν το πώς θα βγάλουν λεφτά, ενεργούνε. Υπογράφουνε, πάρτε τα Μέγαρα. Υπογράφουνε, πάρτε εκείνη την περιοχή, την άρχα, τη δύνα περιοχή. Δεν μελετούν και δεν εξετάζουν, ας πούμε, καθόλου. Αδιαφορούν τελείως, ας πούμε, για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην περιοχή αυτή. Τι ζημιά μπορεί να φέρει. Αυτοί κύριοι ήρθαν εδώ πέρα και μας λένε ότι θα γίνει παράδεισος. Και λέω εγώ προς Θεού, ρε παιδιά, λέω, ο παράδεισος είναι πράσινος. Τα καζάνια είναι στην κόλαση και ο παράδεισος είναι πράσινος. Επομένως θα χαλάσουν τον παράδεισο να μας φτιάξουν κόλαση. Δηλαδή προσβάλλεται η νοημοσύνη μας όταν μας λέει ότι κύριε θα κάνουμε τα Μέγαρα, θα τα κάνουμε παράδεισο. Αφού είναι παράδεισος και θα τον χαλάσει τον παράδεισο, θα βάλει τα καζάνια να γίνει κόλαση. Τους τα χαρίζω να μην γίνουν τη βαριά δημιουργία τα εργοστάσια τα οποία όχι μας απολυτρώνουν ακόμα και τα υπόλοιπα κτήματα δηλαδή καταστρέφονται, αλλά μας αποτρώνουν και τον αέρα και τη θάλασσα. Και δεν είναι μονάχα αυτό, τώρα δεν έχουν νιώσει τις συνέπειες. Αλλά πότε αποδείχνεται, ας πούμε, για πότε δεν είναι επιστήμονες, ότι οι συνέπειες του μεγαρικού λαού και της Ελευσίνος, του λαού της Ελευσίνος που βρίσκονται εκεί πέρα, θα τις έχει και η Αθήνα, θα τις έχει και ο Πειραιάς, θα τις έχουν όλοι. Και οι καπνοί, και τα φουγάρα που όπως λέμε θα τοποθετηθούν, και τα καράβια. Θα φύγει αυτό το γραφικό που είχε υπάρχει, που πηγαίνανε, έρχονταν όλη η Αθήνα με τις βαρκούλες, καθώς ήταν εκεί πέρα στην παραλία και τρώγανε τα ψάρια τους και όλα αυτά θα σβήσουν. Thank you.
γρήγορα μαζεύτε τώρα το άλλο, πάρ' το από εκεί. Κοίνα βράλι, εκεί, εκεί, πάρ' το. Μάλιστα, γρήγορα γιατί είναι μεσημέρι, πρέπει να πάω να φάμε. Εκεί θα πέσει,
περάσουν, κοιτάνε και εκεί θα... Ενσυχία, υπενθυμίζω προς τον νύν υπουργούς ενεργείας και βιομηχανίας ότι η ελληνική γη δεν είναι τη σφίχτη του εκάστοτε υπουργού με την παραχωρήσκα να τον δώσετε. Μπράβο! Ευχαριστώ.
απαγορεύεται η είσοδος, καταλαβαίνεις. Την ημέρα κατά την οποία εξαιρετάζει το υπόθεσης ενώπιον σας, την ημέρα αυτή, αποδεικτός, χρησιμοποίησαν ολόκληρων ιεραρχίων και θωρακισμένων για να εισέχουν και να καταστρέψουν τον ελαιόνα και τα κτήματα των επισκεπτών αυτών ανθρώπων. Θα βοηθήσω και θα βοηθήσω τον πόρο με τη σημαία. Ναι, πάμε κύριε. Θα πάμε σύσσωμοι να κρεμίσουν όλα. Αν υπάρχει ανδρισμός όλοι μαζί. Ελάτε όλοι. Τους λοποδίτες. Θα πάμε να κρεμίσουμε εδώ. Αντιπάρουμε το χέρι μας η αναστολή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μας φέρανε σε ένα γραφείο ευγενικό για να μας κοροϊδέψουν και πάλι. Όπως πήγαμε στον κύριο Νομάρχο το γραφείο. Και μας πήρε στην κοροϊδία όλους μας. Απατεώνες. Λέφτες. Στο Πολυτεχνείο μαζί με τους φοιτητές να πάμε! 10 χρόνια απολογία! Ζητούμε προς την αποφυγή επεισοδίων και έξω που τα μέγανε φασισμένα να κάνουν αυτό. Ζητούμε, θα ζητήσουμε από τον κύριο Καψάλη. Όχι, θα ζητήσουμε να την αναστολή του έργου. Δεν θα γίνει το δικαστήριο. Εάν δεν θα γίνει, θα τα κρεμίσω μόνο. Αλλιώς θα πάμε το βράδυ και θα τα κρεμίσουμε. Μα τι να φωνάξω, σε ποιον να φωνάξω. Να φωνάξετε εδώ, το καταλάβει το κόσμο. Να πω τι. Εδώ να το καταλάβει το κόσμο. Αυτοί να πατεώνες από τα δημιουργήκαμε, τι να φωνάξω. Να έξω, θα τους έξω τετερώσουμε. Μπορείτε να το πείτε την υπηρεσία σας, να ξέρετε και να την οποία θα μέγανε. Για να φύγουν, θα πούν να μην έρθει. Όχι, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίσκεψη. Όπου βρίσκεται κανένα σύσκεψη να τον ειδοποιήσει να δει. Ο υπουργός δεν είναι μέσα. Μπορούμε να ξέρουμε τώρα από πού θα το βρούμε εμείς αυτό το πράγμα αν είναι έξω. Ο κύριος Δήμαρχος πού είναι, έφυγε. Εκεί που αναπνέατε, ο κύριος Δήμαρχος έπρεπε να έρθει και παλίσει στο μαύρο μας εδώ και να ζητήσουμε όλο τον κύριο Δήμαρχο. Να πας και ψάρνει, να κινδυνεύεις και εσύ το παιδί σου. Να πάθει την ηλικιασία από τα ψάρια. Τώρα περιμένουμε τον κύριο Καψάλη. Στην κύριο Καψάλη στο μεθολόγιο τους έβαλε μέσα σε ένα σπίτι και την εξαδυνάτησε και τον εαυτό του στον αέρα. Και εδώ μας καίει τώρα το δεδικασμένο. Εν τούτη στιγμή μας τσουρουφτίζει. Να πάμε. 7 χρόνια. Κατεπήγον, 7 χρόνια κατεπήγον. Πολέμησε στην Ελλάδα. Αντίθετος της Ελλάδος. Όσο υπέρ της Ελλάδος δεν πολέμησε. Να Σε ακόμα!
Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Μεταδίδομαι μήνυμα συμπαράσταση των εκπροσώπων του λαού των Μεγάρων προς τους φοιτητές και εργαζόμενους που αγωνίζονται κλεισμένοι στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Αγωνιζόμαστε για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης του Σαρονικού. Διεκδικούμε το δίκαιο μας με αγώνα. Ο μεγαρικός λαός στέκεται και υπόσχεται να αγωνιστεί σήμερα στο πλευρό του φοιτητικού και εργαζόμενου λαού. Ο αγώνας είναι κοινός. Είναι για την Ελλάδα. Για το λαό της που θέλει να καθορίζει τη ζωή του, να εξασφαλίζει την υγεία του για να πορεύεται στον δρόμο της προκοπής. Βασική προϋπόθεση για ανατροπή της δικτατορίας και για αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Ελληνικέ λαέ, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Τεταγμένος εκ του συντάγματος όπως προασπίζω την Γαλήνη, τας κατακτήσεις και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι είμαι αποφασισμένος να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παγίωση της τάξεως και την ανεμπόδιστον επίδοση του λαού εις τα ελληνικά έργα του. Υποθητή δια κάθε έντιμον πολίτην εσωτερική Γαλήνη θα αποκατασταθεί και το ανεκτήμητον αγαθόν της δημοσίας τάξεως θα κατοχυρωθεί εν τη πορεία της χώρας προς την ομαλήν δημοσία ζωή. Οι αγώνες μας πραγματικά εδικαιώθησαν από την παρούσα αλλαγή της καταστάσεως. Ναι. Γι' αυτό συγχαίρω, δηλαδή, συγχαίρω και την παραλέα απόφαση της κυβερνήσεως για την σύντομη, εντός 48 ώρων απόφαση άρσα προτριώσεων. Την 27η Νοεμβρίου μας εκάλεσε η αστυνομία ότι το απόγευμα εντός 2 ώρων θα ήρθαν δύο υπουργοί της κυβερνήσεως, της νέας κυβερνήσεως στην πόλη μας, να αναγγείλουν ένα ευχάριστο γεγονός. Πράγματι, στις 7 το βράδυ, αφήτησαν οι δύο υπουργοί της κυβερνήσεως οικονομικών εμπορίου και γεωργίας και ανήκηλαν το ευχάριστο γεγονός ότι έρευνε η απολωτρίωση της περιοχής μας. Η μέρα αυτή θα είναι ιστορική για το τόπο μας. Και υποσχεθήκανε ότι άρευνε η απολωτρίωση. Βαρύσανε καμπάνες, αστυνομίες διοποιήσανε εδώ κάτω και μαζεύτηκε ο κόσμος πάνω. Και πέσανε όλοι πάνω στη νέα κυβέρνηση. Το θεωρούσαν ως ανάσταση. Οι δύο υπουργοί που ήρθανε να μας αναγγείλουν το ευχάριστο γεγονός ότι τα χτήματά σας είναι δικά σας. Καταλάβατε. Θα πάτε να τα παραλάβετε, να βάλετε τα ορόσημά σας. Τώρα για τις ελιές και για τα πηγάδια και για τους στάβλους που γκρεμίσανε, αυτά θα πληρωθούν όλα. Ωραία. Δεν θα γίνει. Άμα περάσει την εφημερίδα της κυβερνήσεως, δημοσιευθεί και ξεσηκωθούν, γιατί εδώ ακόμα τα μηχανήματα τα βλέπουμε εδώ πέρα όλα ακόμα. Τα μηχανήματα και είπε και τούτο, τότε στο λόγο δεν είμαστε εμείς, να μπουν μέσα να καλλιεργήσουν. Και δεν αφήνουν να πάει. Το όντι δεν αφήνουν να μπει μέσα. Κατάλαβες. Για να μην προκαλέσουμε ζημίες. Τι ζημίες θα προκαλέσουμε. Ζημίες τι. Τι ζημία θα κάνουν. Να πάει κάθε ένα να δει το χωράφι του, να το βρει που είναι καταστρεμμένο. Και τι περιμένουν δηλαδή τώρα και θα μαζεύουν, θα μας αφήνουν να το καλλιεργήσουμε. Έχουν πολύ μπει μέσα και τους κολώνουν πίσω. Η ίδια η ασφάλεια ήρθε και τις έδιωξε τις άλλες.
Να τι καθίσεις που έχετε τα χρυσά, δεν φαίνεται τώρα πιο με εμείς. Έχω! Δεν φαίνεται να πιούμε εμείς. Πού το ξέρω εγώ. Εμείς τρέχουμε, φωνάζουμε, παλεύουμε για όλα, για όλα. Τώρα πώς τα βλέπεις, Κώστα, τι, ας πούμε, τι γίνεται τώρα. Ξέρω εγώ τι ρόλο παίζουν αυτοί. Εφόσον είπαν ότι η απαλωτρία ακυρώθηκε, δεν μας αφήνουν να μπούμε σε να καλλιεργήσουν. Πρέπει μέχρι τα Χριστούγεννα τα πάλι να σπαρθούν. Μετά πάτε του χρόνου πια. Μετά βέβαια, στον άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να το φυτέψω πάλι δυστυχώς. Έχω περιθώριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Με εσύ το πουλάς το χτύμα για άλλο λόγο. Όχι, για τίποτα δεν το πουλάω. Δεν θέλω το χτύμα. Δηλαδή αυτά που λένε για να τα δώσουν τώρα για διοικητικό κέντρο, για υπόδρομο ή για άλλο πράγμα. Εσύ συμφωνείς με αυτά τα πράγματα. Εάν με τη θέλησή μου που είναι το πουλήσω, δεν το πουλάω. Εάν έρθουν εκβιαστικός. Τώρα τι πλέχουνε, τι γαϊτάνι πλέχουνε όπως το γράφουνε. Και εφημερίδες, εσύ ήσουνε που υπόγραψες το ναι. Και εσύ λες το όχι. Τώρα τι συμβαίνει, εμείς είμαστε αυτοί. Αυτοί τα ξέρουνε. Πώς παίζουνε κορδόνι δεν το ξέρουμε εμείς. Μετά στις 17 του μηνός που είχαμε το δικαστήριο στη Συμβούλη Επικρατείας και την έκβασή του, ας πούμε, και διαπιστώσαμε εκεί, ας πούμε, τον εμπεγμό που μας έγινε και την κατευθυνόμενη απόφαση που πάρθηκε, αποφασίσαμε σύσσωμα να κατέβουμε όλοι στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο που κατεβήκαμε όλοι οι μεγαλείς, είδαμε μέσα εκεί ένα πνεύμα ελευθερίας. Έπιασαν αμέσως το θέμα μας. Αμέσως έθεσαν, ας πούμε, το ραδιοφωνικό σταθμό που είχαν σε ενέργεια και πρόβαλαν σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όσους ακουγόταν ο σταθμός, τα ζητήματα τα δικά μας, τα προβλήματα δικά μας, με κατά τρόπο τέτοιο που να φανεί ότι μια τεράστια αδικία γινότανε όχι μόνο στο χώρο των φοιτητών, που δεν λύναν τα προβλήματά τους, αλλά και στο χώρο, ας πούμε, και σε άλλο χώρο μάλλον, ας πούμε, της ελληνικής γης, ας πούμε, που γινόταν μια αρπαγή από μέρους των κεφαλοκρατών και ειδικά του Ανδρεάδη και τόσων άλλων που είχαν αρπάξει άλλοι, που είχαν αρπάξει, ας πούμε, γη ελληνική. Άρα ειδικά για το θέμα αυτό των δηληστηρίων του Ανδρεάδη που είχαν ξετινάξει μια ολόκληρη γη, ας πούμε, ένα ολόκληρο κάμπο, τον είχαν καταστρέψει. Τώρα που η καινούργια κυβέρνηση σας έδωσε, ας πούμε, πίσω τα χτήματά σας, σας έδωσε τις υποσχέσεις. Εσύ τι σκέφτεσαι για αυτό το πράγμα? Μετά από την επέμβαση, αν το χαρακτηρίσουμε έτσι, του στρατού, μετά από την επέμβαση του Μιχαλίσμου στρατού, για την, με αντικειμενικό σκοπό να χτυπήσουν, ας πούμε, όλες, ας πούμε, τις βρωμίες που είχαν γίνει στο προηγούμενο καθεστώς, ήρθαν οι υπουργοί και μας υποσχέθηκαν σαν πρώτοι, ας πούμε, τους εκδήλωση, ήρθαν για να επιστρέψουν τη γη, να μας επιστρέψουν τη γη. Ομολογουμένως διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι αυτή η ενέργεια σαν αρχή ήταν μια ενέργεια σωστή. Όμως έχουμε και τις ορισμένες επιφυλάξεις πάνω σε αυτό το θέμα, διότι δεν βλέπουμε καμία συνέχεια απολύτως. Ειδικά ενώ περιμέναμε μετά την προφορική υπόσχεση που είχαμε, ας πούμε, από τους υπουργούς, ότι η γη είναι δική μας, να πάμε να δημιουργήσουμε, δεν μας αφήνουμε. Πες μου μία λέξη για τη χαρά του ανθρώπου, δηλαδή, που θα σταθεί πλέον και θα πει, θα βγάλει μια φωνή, έτσι, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Πού είναι το αυτό? Ούτε στον άλλο κόσμο δεν θα τραγουδήσουμε εμείς. Ρε Λένη, θυμίσου μου ένα τραγούδι. Πρέπει να ταιριάζει με τον πόνο μου για να πω τραγούδι. Ποιο έλεγα όταν είμαστε στερωτευμένοι εκεί και σου πήρα τα μυαλά και σε ξεμιάλισα και σε έκλεψα. Ας που να κάνεις τα κομμάτια. Λέγε ένα τραγούδι, πρέπει να πω. Ρε Γεωργία, χωριό μαρτυράει και λέει. Παντρεμένος πριν φύγω στα ξένα, νηφιακό μαξανθούλα μικρή, τη γυναίκα μου την άφησα σε σένα. Και γυρνώντας τη βρίσκω νεκρή.
το χωριό μας μαρτυράει και λέει «Αχ, μητέρα, εσύ είσαι ο φωνιάς». Έτσι μοίρα σας είχε μοιράνει πριν χρονίσει ο ιός να ταφεί. Για να σώσω το θάνατο και σένα, ο παιδί μου, τη σκότωσα αυτή. Για να σώσω το θάνατο, εσένα από σένα. Αχ, παιδί μου, τη σκότωσα αυτή. Σε χασάμε. Άλλο. Ούτε το μισό. Δεν θυμάμαι άλλο, ρε παιδιά. Τελικά η κυβέρνηση πράγματι κάποια στιγμή επέστρεψε τα κτήματα στους Μεγαρίτες. Αυτό είπανε. Είναι μια απόφαση που έχει δύναμη μέσα στον κόσμο που έχει τα κτήματα αυτά. Δηλαδή είναι δύναμη του κόσμου αυτή. Αυτή η απόφαση της εξουσίας είναι δύναμη του κόσμου.